Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς και συλλήψεις είχαμε στο κέντρο της Αθήνας μετά τη διαδήλωση ενάντια στο νομοσχέδιο για τις πορείες, το οποίο εκείνη την ώρα ψηφιζόταν στη Βουλή. Οι αστυνομικές δυνάμεις αντιδρούν όταν φοιτητές που συμμετέχουν στην πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις πλησιάζουν το φραγμό των ΜΑΤ έξω από τη Βουλή. Με χρήση χημικών απομακρύνουν τους φοιτητές. Νεαροί ανάμεσά στους διαδηλωτές εκτοξεύουν βόμβες Μολότοφ εναντίον των αστυνομικών. Την ώρα που οι διαδηλωτές απομακρύνονται προς την Πανεπιστημίου, ομάδα κουκουλοφόρων ρίχνει βροχή της Μολότοφ προς τους αστυνομικούς. Η περιοχή του Συντάγματος μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Στην οδό Κριεζότου εγκλωβίζονται διαδηλωτές. Η ένταση επεκτείνεται μέχρι τη Σταδίου. Κουκουλοφόροι ξεριζώνουν ακόμη και τα φυτά από τις ζαρντινιέρες του Μεγάλου Περίπατου. Γύρω από τα προπήλαια, αστυνομικοί της ομάδας δράσης κάνουν προσαγωγές ατόμων. Δεκαπέντε νεαροί οδηγούνται ως ύποπτοι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Από αυτούς συλλαμβάνονται οι 10 για συμμετοχή στα επεισόδια. Γυαλιά καρφιά τα έκαναν άγνωστοι στο Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο της Ανόρθωσης στα Πολεμίδια. Προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο και τον εξοπλισμό. Καταδικαστές οι βανδαλισμοί, λένε παράγοντες της ομάδας, αναζητώντας τους λόγους που εν μέσω πανδημίας και ακύρωσης των πρωταθλημάτων συμβαίνουν αυτά. Στόχος νυχτοβατών γίνεται για άλλη μια φορά το Θεμιστόκλειο Αθλητικό Κέντρο της Ανόρθωσης στα Πάνω Πολεμίδια. Τες βράδυ άγνωστοι έσπασαν σχεδόν τα πάντα. Οι δράστες, αφού προκάλεσαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο και σε εξοπλισμό του γηπέδου, θρημάτισαν γυάλινη πόρτα και πέτυχαν είσοδο στο εσωτερικό του σταδίου. Έχουν κάνει ζημιές στο εξωτερικό μέρος του αθλητικού κέντρου, έχουν σπάσει καρέκλες, τραπέζια. Έχουν σπάσει τις προθήκες τις, από αλουμίνιο, έχουν εισέλθει στο εντός του σταδίου, έχουν σπάσει τις γυάλινες τζαμαρίες της μπουτίκ, έχουν προξενέσει ζημιές σε τηλεοράσεις, σε εξοπλισμό, καθώς και σε διάφορα άλλα είδη της ομάδας. Σύμφωνα με τους επιφθήνους του γηπέδου, είναι η πέμπτη φορά που άγνωστοι προκαλούν βανδαλισμού στο αθλητικό κέντρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοιου είδους ενέργειες εδώ στο Θεμιστόκλειο Αθλητικών Κέντρων. Οι υλικές ζημιές θα φτιαχτούν. Όμως υπάρχει ένας προβληματισμός στο γιατί, χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε προφανής λόγος. Από τη σκηνή, μελή της αστυνομίας παρέλαβαν τεκμήρια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον τους υπάρχουν και μαρτυρίες που αφορούν τους δράστες της επίθεσης.